Γιατί οφείλω να σας πω, κύριε Παπακοσταντίνου, μου κάνει εντύπωση το πώς τοποθετηθήκατε. Καταρχήν, προφανώς έχετε συνδυσιακό πρόβλημα γιατί με την εφημερίδα στην οποία εργάζεστε. Διότι καλά, αυτό καθημερινή... να το πείτε στον εργοδότη μου. Όχι, δεν το πω, εσάς το λέω, γιατί εμείς μιλάμε. Τον εργοδότη σας δεν τον γνωρίζω, τον έχω δει μια φορά στη ζωή μου παρεπτόντως. Λοιπόν, βέβαια, σέβομαι τα παναθηναϊκά του αισθήματα, διότι ξέρετε είμαι και εγώ παναθηναϊκός, αλλά ο κοινός μας τόπος είναι αυτός. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το θέμα είναι ποιο. Εγώ μπορώ να σας φέρω 50 πρωτοσέλιδα της καθημερινής για την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Και η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας δεν συζητάμε αυτό. Αν θέλετε, αν μου επιτρέψετε. Λέμε αν για το ότι κλείσαν τα καταστήματα, ξέρετε, αυτά είναι η μολότοφη η κρίση. Θα μου επιτρέψετε να σας πω τώρα. Δεν θα ψάξουμε να βρούμε την αιτία του θανάτου όταν υπάρχουν πολλαπλές αιτίες θανάτου. Εγώ λέω ένα πράγμα και νομίζω μπορείτε να το συμμερίζετε, να μην το συμμερίζετε, είναι θέμα δικό σας. Οφείλω να σας πω ότι ακούγοντας την τοποθέτησή σας, θεωρώ ότι τον ελεύθερο χρόνο σας γράφετε σε κάποια εφημερίδα του Ανταρσία. Αλλά αυτό είναι θέμα δικό σας. Εγώ λέω το εξής. Δεν ξέρω αν μου το απαγορεύσετε. Δεν σας απαγορεύω καθόλου. Λέω απλώς πώς εκφράζετε την ψυχή σας κάπου αλλού. Διότι προφανώς η γραμμή την οποία τηρεί η εφημερίδα στην οποία εργάζεστε δεν είναι αυτή. Όταν ήμουν εγώ υπουργός, μου έκανε κριτική εφημερίδα. Αφήστε με τελειώσω. Οι εφημερίδες, οι αστικές, οι σοβαρές, κύριε Δένδια, δεν είναι ιδιαίτερα. Γιατί αισθάνεσαι την ανάγκη να με διακόψετε, ενώ εγώ δεν ξέρω. Αν θέλετε να κάνετε καλύτερο διεθνέ ρεπορτάζ, βάλτε μόνο λίγο. Γιατί αισθάνεσαι την ανάγκη να με διακόψετε. Εάν με αφήνατε να τελειώσω, θα έλεγα εγώ την άποψή μου, εσείς τη δική σας και να είμαστε και δύο καλά.